Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σε κύμα κακοκαιρίας είναι η Δυτική Μακεδονία. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ποιες οι παρεμβάσεις της Περιφερειακής Ενότητας όλο το βράδυ στο δίκτυο? Κύριε Βακαρτσά, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Πραγματικά, για πρώτη φορά στον φετινό χειμώνα αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο δυναμικό, θα έλεγα, γεγονός με χιόνια σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα αλλά και σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Ήταν μια δύσκολη νύχτα στη μάχη με τα μηχανήματα της Ενότητας και των χιονιά, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νομού, στην περιοχή της Ευβαίας, όπου ήταν και περισσότερο το χιόνι σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Τα όποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν είτε στον δρόμο της Δυτικής Ευβαίας, είτε στον δρόμο Πτολεμαΐδας Κοζάνη στην παλιά Εθνική Οδό, όπου είχαμε την πρόσκληση ενός λεωφορείου των ΚΤΕΛ στη θέα γιατί γλίστρησε, ευτυχώς μόνο μερικές ζημιές. Απεγκλωβίστηκε αμέσως από τα μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο συγκεκριμένο λεωφορείο και η κυκλοφορία ξεκίνησε να γίνεται ομαλά. Σε όλες τις περιοχές του νομού και της Περιφερειακής Ενότητας υπήρξε επιφυλακή από τα μηχανήματα με το ρίξιμο αλατιού στις περιοχές που χρειαζότανε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κατάσταση είναι ομαλή. Αντιμετωπίζουμε βεβαίως και είμαστε σε επιφυλακή το φαινόμενο και για ό,τι χρειάζεται είμαστε στη διάθεση τόσο των πολιτών όσο και των Δήμων με τους οποίους συνεργαζόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να αντιμετωπίσουμε από κοινού το πρόβλημα. Υπήρξαν κάπου πιο ιδιαίτερα προβλήματα που χρειάστηκε ιδιαίτερη παρέμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σε κάποιους Δήμους, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Πέραν των δύο γεγονότων που σας είπα νωρίτερα, ναι. Δεν υπήρξε κάτι άλλο. Επαναλαμβάνομαι ένα σχεδιασμό που υπάρχει και τον οποίο τον έχουμε συμφωνήσει στις διαδικασίες του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας και από την εποπτεία της πολιτικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα. Η συνεργασία μας είναι τέτοια που όπου χρειάστηκε ήταν περιπτώσεις που σε περιοχές που έπρεπε να δράσουν μηχανήματα του Δήμου έδρασαν τις περιφέρειες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα γιατί βρέθηκαν να είναι εκεί κοντά τέλος πάντων. Τι ενημέρωση έχετε την πολιτική προστασία, θα έχουμε ύφεση των φαινομένων ή θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα? Μετά το μεσημέρι αναμένεται μία ύφεση των φαινομένων, παρ' όλα αυτά όμως επειδή κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα υπάρξουν χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από το 0 για μεγάλες χρονικής διάρκειας ώρες κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα. Σαφώς τα μηχανήματα και οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας θα συνεχίσουν να είναι επιφυλακοί και όπου χρειάζεται θα παρεμβαίνουν γιατί πρέπει να έχουμε το νου μας ότι πολλά προβλήματα δημιουργούνται αφού παγώσει το χιόνι στον δρόμο, γι' αυτό και θα φροντίσουμε είτε με τη ρήψη άλατος αλλά είτε και με μεγαλύτερο καθάρισμα των δρόμων να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την παγωνιά που θα έρθει. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σας πω ότι ήδη οι υπηρεσίες της περιφέρειας και επαναλαμβάνω πάντα με την υπόδειξη και με τη συνδρομή των Δήμων έχουν προχωρήσει και στον απεγκλωβισμό αρκετών κτηνοτροφικών μονάδων που παρουσιάζουν τέλος πάντων πρόβλημα στην πρόσβασή τους και θα συνεχίσει αυτό να γίνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.